Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε τα θέματά μας από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι στο 37ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο. Είδαμε αρκετά χωρία, ο Ιερός Συγγραφεύς μας παρεχώρησε για να μας δείξει ποιος είναι πραγματικά σοφός και ποιος δεν είναι. Θα μας πει λοιπόν μία συνέχεια του όλου θέματος με το να μας δείξει τώρα ότι η σοφία ενός ανθρώπου βέβαια περιορίζεται, ενώ η σοφία ενός λαού έχει μακράν ιστορία. Ζωή ανδρός εν αριθμό ημερών και η ημέρα του Ισραήλ αναρρύθμιτη. Δηλαδή η ζωή του ανθρώπου εκτείνεται σε περιορισμένο αριθμό ημερών, ενώ οι ημέρες της ζωής του Ισραήλ είναι αναρρύθμιτες. Γίνεται εδώ, όπως αντιλαμβανόμεθα, μία σύγκριση μήκους ζωής σοφού ανθρώπου και του λαού του Ισραήλ. Φυσικά παίρνει το δικό του λαό ο σοφός Σιράχ, ενώ αν ήταν Έλληνας θα αναφέρεται στην ελληνική ιστορία. Εδώ μένει στον δικό του το λαό, τον Ισραήλ, γιατί απλούστατα είναι αποθηκευμένη σοφία πολλών προσώπων, πολλών ανθρώπων, πολλών σοφών και από πολλούς αιώνες. Μην ξεχνάτε ότι ο σοφός Σιράχ έζησε κάπου τον 3ο αιώνα π.Χ. Είναι από τους εσχάτους, θα λέγαμε, και τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, στον Ισραήλ, αυτό βέβαια συμβαίνει σε κάθε λαό, αλλά στον Ισραήλ έχει κυριολεκτικά αποθηκευθεί η σοφία του Θεού. Και απόδειξης αυτή η ιδία η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ σπουδαίο να μελετά κανείς τη σοφία του λαού του, σε όποιο λαό και να ανοίγει, αλλά πολύ περισσότερο την σοφία του Ισραήλ, διότι ο Θεός δεν απεκαλύφθη στους άλλους λαούς παρά μόνον κατά έναν τρόπο σποραδικών. Είναι αυτή η γνώση, θα λέγαμε, η αποκάλυψη του Θεού εις τους λαούς, όπως λέει ο Ιερός Ιουστίνος, κατά έναν σπερματικό τρόπο. Κάπου εδώ, κάπου εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ιερός Ιουστίνος αποκαλεί αυτή την επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, την αποκαλεί σπερματικών λόγων. Γι' αυτό ακριβώς και ετιμήθησαν οι σοφοί του αρχαίου κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδος, γι' αυτό και σε κάποιες εκκλησίες στη Βόρειο Ελλάδα, κάπου εκεί στις πρέσπους και τα λοιπά, εικονίζουν τους σοφούς της Ελλάδος, όπως επί παραδείγματι τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, τους εικονίζουν στην λυτή του ναού, δηλαδή έξω στον Άρτη. Τους ζωγραφίζουν, τους ιστορούν, ακριβώς διότι μένουμε, όπως σας είπα, στον λεγόμενο περίφημον σπερματικών λόγων. Οφείλουμε λοιπόν να μελετούμε ό,τι σοφόν υπάρχει και στο λαό μας, εννοείται στην Ελλάδα μας, αλλά και στους σοφούς των άλλων λαών, αλλά και προπαντός και κυρίως το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω και στην ιστορία του Ισραήλ. Την ιστορία όχι μόνο ως λόγια, ως κάτι που υπόθηκε και είναι θησαυρισμένη αυτή η σοφία στα βιβλία τους, αλλά ακόμη, αγαπητοί μου, και τους σπουδαίους άνθρωπους, τους δικαίους, που ποτέ μίλησαν και είπαν ό,τι είπαν, ακόμη και προ Χριστού.
είναι μακρύ, ένα μακρύ κατάλογο της ζωής των δικαίων παραθέτει ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή του. Εκεί βέβαια, για να δείξει κάτι άλλο, να δείξει το τι οι άνθρωποι αυτοί, οι δίκαιοι, δηλαδή έδωσαν, έζησαν, μαρτύρησαν και συνεπώς είναι σπουδαίοι όν τον οποίον, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκίν άξιος ο κόσμος. Είδατε, ο κόσμος λέει δεν ήταν άξιος για αυτούς. Ο ίδιος ο ιερός συγγραφέας, ο Σοφός Ιράκ, λίγο παρακάτω από αυτά που ήδη λέμε τώρα, βέβαια φέτος δεν θα προλάβουμε, παραθέτει έννους εις τους σοφούς και δικαίους της δικής του ιστορίας. Όπως στον Μωυσή, στους προφήτες, στον προφήτη Ηλία κλπ. Κλπ. Είναι θαυμάσιοι έννοι, δηλαδή μέσα σε πολύ λίγους στίχους παραθέτει μερικά βιογραφικά στοιχεία και πολύ έπαινον. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφοντας το θέμα μας στο 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους, και τι έτσι λέγω, επιλείψει γάρμεο διηγούμενον το χρόνο. Και τι ακόμα λέω, θα με καταφθάσει ο χρόνος, δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγούμε τόσα και τόσα. Αυτό ισχύει φυσικά για όλους τους σπουδαίους άνδρες της ιστορίας του κόσμου, αλλά κυρίως στην ιστορία, ξαναλέγω, του Ισραήλ, διότι εις αυτούς βρίσκομαι υποδείγματα σπουδαία και που εκεί ο Θεός ελάτησε. Και προχωρούμε εις τον 26ο στίχο. Ο σοφός εν το λαό αυτού κληρονομήσει πίστην και το όνομα αυτού ζήσετε εις τον αιώνα. Και η απόδοση. Ο αληθινά σοφός θα αποκτήσει εμπιστοσύνη, αυτή είναι η πίστη, είναι η εμπιστοσύνη, εν μέσω του λαού του και το όνομά του θα μνημονεύεται εις τους αιώνας. Είναι οι σοφοί που στάθηκαν αυθεντίες μέσα στην ιστορία του λαού του. Αυθεντίες. Είναι τα ονόματα εκείνα που τόσο συχνά αναφέρομαι όταν συζητάμε. Λέμε επί παραδείγμα ότι αυτό το είπε ο Πλάτων στην καθημάς ιστορία, αυτό το είπε ο Αριστοτέλης, αυτό το είπε ο Σοκράτης, αυτό το είπε ο Άλφα ο Βήτα, ο Τάδε Σοφός, ένας από τους επτά ή κάποιος από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδος και ούτω καθεξής. Αυτή η μνημόνευση φανερώνει ότι υπάρχει μία αυθεντία. Πόσο περισσότερο αν υποτεθεί ότι μιλάμε το Λόγο του Θεού, αναφερόμεθα και λέμε αυτό το είπε ο Δαβίδ στον τάδε ψαλμό, αυτό το είπε ο προφήτης Ισαΐας σε εκείνο το κεφαλαίο του και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι πρόσωπα τα οποία στάθηκαν αυθεντίες μέσα στον λαό τους. Γι' αυτό και τους αναφέρομαι. Και είναι ακόμη για αυτούς όλους η μεγάλη ευλογία από το Θεό και γενικότερα εις τον ευσεβή και σοφό άνθρωπο. Συμπληρώνει μάλιστα ο σοφός σειρά, είναι γραμμένος του 31ο κεφάλαιο στο μεθεπόμενο κεφάλαιο. Τα εξής λέει, ενέσουσι την σύνεση αυτού πολύ του σοφού ανθρώπου. Πολλοί λέει θα ενέσουν, θα υμνήσουν την σύνεσή του, τη σοφία του, έως του αιώνος, ούτε εξαλειφθήσετε, ούτε αποστήσετε το μνημόσυνον αυτού και όνομα αυτού ζήσετε εις γενεάς γενεών, το όνομά του. Την σοφία αυτού διηγήσονται έθνη και τον έπαινον αυτού εξαγγελεί εκκλησία, δηλαδή δήμος ανθρώπων, αυτή είναι η εκκλησία, όχι η εκκλησία η χριστιανική.
Εάν εμείνει, δηλαδή εάν ζήσει, όνομα καταλήψει ή χίλιοι, θα αφήσει όνομα περισσότερο από χίλιους άλλους ανθρώπους. Και αν αναπαύσετε, δηλαδή αν πεθάνει, εμποιήσει αυτό, δηλαδή η δόξα του θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Λέγει το ίδιο το βιβλίο και μάλιστα θα λέγαμε αυτό αρμόζει και στον ίδιο τον ιερό συγγραφέα, του οποίου το κείμενο αναλύουμε με τη βοήθεια του Θεού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, το να μείνει το όνομά σου, να μείνει το όνομά σου, γιατί αισθάνθηκες αυθεντία. Και αυτό σε μία κλίμακα. Είναι σε μία μικρογραφία, αναφέρεται και στον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λέμε «Η μητέρα μου έλεγε αυτό», «Ο πατέρας μου έλεγε εκείνο», «Ο παππούς μου αναφερόταν σε εκείνο το θέμα», «Η γιαγιά μου», δηλαδή αναφερόμεθα στους προγόνους. Αν και έφυγαν από τον παρόντα κόσμο, όμως τους θυμόμαστε. Και πολλές φορές θυμούνται και οι άλλοι συγχωριανοί, τη γιαγιά μου και τον παππού μου, τον προπάππου μου και ούτω καθεξής. Αυτό σε μία μικρογραφία. Και προσθέτει ο Σοφοσιράχ, «Φρόντισον περί ονόματος, αυτό γάζει διαμενή ή χίλι μεγάλη θησαυρή χρυσίου». Είναι στο 41ο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου που λέμε τώρα. Φρόντισε, λέει, για το όνομά σου. Ναι. Και για να το λέει έτσι είναι αληθινά σοφός. Φρόντισε για το όνομά σου, γιατί αυτό θα μείνει, όλα θα περάσουν. Παρά χίλιοι μεγάλοι θησαυροί χρυσίου. Θα λέγαμε, αν δεν ξέρω πώς αποθηκεύεται ο Χριστός στις τράπεζες, λέγεται ότι αποθηκεύεται σε ράβδους. Εδώ που λέγει θησαυροί χρυσίου, μεγάλη θησαυροί χρυσίου, λογαριάστε λοιπόν, παρά χίλιοι, λέει, τέτοιοι ράβδοι χρυσού. Το όνομά σου, φρόντισέ το. Όλα τα άλλα χάνονται, διαρπάζονται, δεν έχουν αξία. Τι λέτε, θα μου πείτε, αυτό που σας λέω, σας λέω. Στην εποχή μας, αυτό που σας λέω, σας λέω. Στην εποχή μας, που οι ιδέες και οι αξίες έχουν πεθάνει. Και βέβαια, μιλούμε με την οπτική γωνιά της εποχής μας. Γίνεται ένα κυνηγητό σήμερα του χρήματος και των ειδονών. Ας έχω εγώ χρήματα, ας έχω ευκαιρίες ειδονών και τι να το κάνω το όνομα, δεν μου χρειάζεται. Ερετότερον, λέει πάλι η Σοφία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, όνομα, λέει, καλόν ή πλούτος πολλής. Είναι προτιμότερο το καλό όνομα παρά ο πλούτος ο πολλής. Εκείνοι που πραγματικά μένουν στις ιδέες και στις αξίες μπορούν ομολογουμένως να εκτιμήσουν. Αν το θέλετε, εάν η εποχή μας έτσι μιλάει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε έναν ασφαλή δείκτη παρακμής της εποχής μας. Ίσως το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, αλλά θα έλεγα για μας εδώ, την πατρίδα μας, που θα ήθελα ιδιαίτερος πάντα να μένω, είναι μία αληθινή συμφορά. Εάν δηλαδή εμείς οι Έλληνες σκεφτόμαστε παρικμασμένα, γι' αυτό επιτρέψατε μου να κάνω μια έκκληση εις τους νέους ανθρώπους που τυχόν με ακούνε, αλλά και εις τους γονείς αυτών των νέων ανθρώπων για την αγωγή των παιδιών των. Να ξεφύγουν από αυτό το κυνηγητό, τι χρήματα θα βγάλω και τι ειδονές θα σωρεύσω εις τη ζωή μου. Υποδείξατε στα παιδιά σας τι έχει πραγματική αξία, τι μπορεί να ζει και να υπάρχει και εις την παρούσα ζωή, αλλά και εις την μέλλουσα. Υποδείξατε αυτά στα παιδιά σας τι πραγματικά έχει αξία και στην ιστορία και στην αιωνιότητα. Υπήρξαν πρόσωπα που έχουν φύγει τώρα, δεν θα τα ονοματίσω, δεν χρειάζεται, που
μπορούσαμε σχολιάζοντες να λέμε αυτός ο άνθρωπος ούτε την ιστορία σεβάστηκε, πολύ παραπάνω βεβαίως την αιωνιότητα. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι ούτε την ιστορία σέβονται. Σου λέει θα πετύχω ό,τι θέλω εγώ στη ζωή μου και τι θα γράψει ιστορία για μένα, και να είναι εξέχοντα πρόσωπα αυτά, τι θα γράψει ιστορία για σένα. Άνοιξε κάποτε τα μάτια σου από τον τάφο σου να δεις τι θα έχει γράψει ιστορία για σένα. Δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε η ιστορία, ούτε η αιωνιότητα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστός εκείνη την παραβολή περί του αδίκου κριτού, ότι τον Θεό λέει δεν τον φοβούμε, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπουμε. Εάν φτάνουμε στο σημείο να λέμε δεν ντρεπόμαστε ούτε τους ανθρώπους, τότε τι άλλο να σας πω, αγαπητοί μου. Πάντως, βοηθήσατε τα παιδιά σας, ασκώντας μια αγωγή, σωστή αγωγή, να καταλάβουν τι έχει αξία και τι δεν έχει αξία. Τι είναι, δηλαδή, είναι απαξία. Ναι, παιδί μου, αυτό δεν είναι σωστό. Η ανεντιμότητα δεν είναι, είναι απαξία. Μπορεί να περάσεις για μια στιγμή, αλλά είναι απαξία. Δεν εκτιμάται ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από τον Θεό. Η σοφία και η ευσέβεια. Και ας είναι κανείς φτωχό, τα πράγματα δεν γρίνονται από τον πλούτο. Είναι το δίπτυχο που πρέπει όλοι να αγαπήσουμε και τα παιδιά μας. Ό,τι είναι σοφό, να το αγαπήσουν τα παιδιά σας. Ό,τι είναι ευσεβές, να το αγαπήσουν τα παιδιά σας. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Ναι. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, στους δύο επομένους στίχους, επειδή συνδέονται, τον 27ο και τον 28ο. Τέκνον, λέγει ο Ιερός Συγγραφεύς, εν τη ζωή σου πείρασον την ψυχή σου και ιδέ τι πονηρών αυτή και μηδός αυτή. Ούγαρ πάντα πάση συμφέρει και ού πάσα ψυχή εν παντή ευδοκεί. Να σας πω και την απόδοση. Παιδί μου, στην πορεία της ζωής σου δες ποια είναι εκείνα που βλάπτουν την υγεία σου και μην τα προσλαμβάνεις. Γιατί δεν είναι όλες οι τροφές για όλους τους ανθρώπους κατάλληλες, ούτε και όλοι οι άνθρωποι με όλες τις τροφές ικανοποιούνται. Πρέπει σε αυτό την έννοια, αυτή την έννοια των δύο χωρίων που αναφέρεται στις τροφές, να νοηθεί κάτι άλλο. Και αυτό σε ένα πρώτο πλάνο, αλλά και σε ένα δεύτερο, βαθύτερο πλάνο, που είναι το εξής, ότι υπάρχουν πράγματα εις τη ζωή που δεν πρέπει να τα μετέχεις. Θα στομαχιάσεις εάν τα δοκιμάσεις τα πράγματα αυτά, και αναφέρεται σε πνευματικά θέματα. Δεν μπορεί το παιδί σου να ασχολείται με την πορνική φιλολογία, θα στομαχιάσει, θα σου βγάλει αύριο, θα βγάλει, προσέξτε, θα βγάλει μάτια. Όχι θα βγάλει μάτια με την έννοια θα βγάλει μάτια, αλλά με την έννοια που λένε θα έχει ανοίγματα. Λέμε αυτό το φαινόμενο βγάζει μάτια. Τι θα πει αυτό? Γίνεται ορατά, ορατό το φαινόμενο αυτό. Θα φανεί στη ζωή του τι διάβασε, με τι παιδαγωγήθηκε, τι απέκτησε. Και τότε θα λένε οι άνθρωποι που από φτώχεια αυτός ο άνθρωπος. Με αυτή την έννοια βγάζει μάτια, όπως θα λέγαμε ένα ύφασμα που έχουμε ένα φόρεμα, ένα ξέρω εγώ, και έχει τρύπες, ανοίγει μάτια, τρύπες, και βλέπει κανείς μέσα από τις τρύπες τα παραμέσα. Με αυτή την έννοια εδώ θα λέγαμε ότι θα φανεί το τι πήρε το παιδί σου. Μην το αφήνεις λοιπόν. Δεν θα σταθείς απαγορευτής με την έννοια που σήμερα μη στάξει και μη βρέξει και πού, ότι απαγορεύω στο παιδί μου. Ναι, θα απαγορεύσει το παιδί σου. Γιατί υπάρχουν και απαγορεύσεις οι οποίες είναι χρησιμότατες και τις εντέλεται ο Θεός.
Θα πρέπει δηλαδή, για να μην καταπιέσω τον εαυτό παιδί μου, να το αφήσω να βγάλει ματιά, τρύπες. Πότε δεν θα γίνει αυτό. Ο συνετός και γνωστικός πατέρας, γονιός, κατά τον ίδιο αυτόν τρόπο πάντα θα ενεργεί. Λοιπόν, ακόμη για να δούμε εδώ το χωρίο αυτό. Σας είπα, το πρώτο πλάνο αναφέρεται στις τροφές. Το δεύτερο πλάνο στην πνευματική τροφή. Μάθημα εδώ λοιπόν έχουμε και διακρίσεως και μάθημα αποφυγής της αμετρίας, δηλαδή μη φας πολύ και σκάσεις. Ξέρετε και στα βιβλία πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ήτανε μαθητής λυκείου. Μου λέει, μπορείτε να μου δώσετε να διαβάσω ένα τόμο της Φιλοκαλίας. Καλά, του λέω, ευχαρίστως. Και μου το έφερε το βιβλίο πάρα πολύ γρήγορα. Και μου λέει, το διάβασε. Το διάβασες. Μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που διαβάζει κανείς τροφή, παίρνει τα βιβλία και διαβάζει γρήγορα, όσο έξυπνος και να είναι, δεν μπορεί παρά κάπου θα στομαχιάσει. Ναι, μου λέει, το διάβασα. Βέβαια δεν άργησε καιρός. Το παιδί αυτό παντελώς το έχασα. Έχω χρόνια να το δω. Τώρα αν το δω δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ανάμεσά σας και να μην το γνωρίζω. Τι θέλω να πω με αυτό. Το παιδί αυτό στομάχιασε. Ναι. Εγώ δε καρκινικός διαβάζω. Ιδίως αυτά τα πατερικά. Καρκινικός όπως ακριβώς ο καρκίνος. Ο καρκίνος λέγεται ο κάφουρας. Ξέρετε πως πάει ο κάφουρας. Πάει πλάγια, ε. Καρκίνος. Καρκινικό βάδισμα. Προχωρώ και ξαναγυρίζω πάλι από την αρχή. Δεν μπορώ να τελειώσω ένα τέτοιο πατερικό βιβλίο. Δεν μπορώ. Υπάρχουν τέτοιες έννοιες. Υπάρχει τέτοιος πλούτος. Υπάρχει τέτοιο βάθος. Που αισθάνομαι ότι θα ζημιωθώ εάν προχωρήσω. Τι κάνουμε, μη μου μετά τα μυρικαστικά ζώα. Βιαστικά βέβαια το μυρικαστικό ζώο, το πρόβατο, η κατσίκα, ξέρω εγώ, τρώει, μαζεύει και μετά με την ησυχία του κάθεται και αναχαράζει αυτό που λέμε. Ξαναφέρνει στο στόμα την τροφή και τότε τελειοποιεί την όλη διαδικασία της πέψεως. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε, όχι γρήγορα. Πάντως, αν κάποτε θα διαβάζουμε πολλά βιβλία χωρίς να τα έχουμε χωνέψει, κινδυνεύαμε να τα μπερδέψουμε. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχει μπερδέψει κανείς θέσεις, ιδέες κτλ. Που να μην ξέρει ούτε πού πάει το ένα και πού πάει το άλλο. Θα διαβάζουμε, αλλά πάντοτε με έναν τρόπο που θα τον υπαγορεύει η διάκριση. Για να μην πω βέβαια και το άλλο, ότι άμα διαβάζουμε πάρα πολύ, μπορεί να πάθουμε και τα νεύρα μας. Το ξεχνάμε αυτόν. Πάρτε παράδειγμα με τα σχολικά μαθήματα, όταν ένα παιδί θέλει να βγει πρώτο. Και διαβάζει. Και τότε τι κάνουμε. Και να σας πω για ένα παράδειγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Όπως θα γνωρίζετε ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν σχολάρχης της Ριζαρίου Σχολής στην Αθήνα. Παρατήρησε όμως ότι ένα παιδί έμεινε μέσα στην τάξη. Κάτι που και εμείς το έχουμε δει και στην εποχή μας αυτό έγινε, το να ρίξουμε μία ματιά στο επόμενο μάθημα που θα μπει ο καθηγητής. Πολλές φορές το έχουμε κάνει όλοι μας. Παρατήρησε όμως ότι αυτό το παιδί ποτέ δεν έβγαινε για διάλειμμα. Και του λέει, παιδί μου, γιατί δεν βγαίνεις για διάλειμμα? Να ξέρετε, λέει, το και το θέλω να διαβάσω. Όχι, θα βγαίνεις για διάλειμμα. Μη με αναγκάσεις να σε τιμωρήσω. Είδατε, μη με αναγκάσεις να σε τιμωρήσω. Είναι μία πλεονεξία εδώ που πολλές φορές δεν έχει πολύ καλά κίνητρα. Και υπάρχει κίνδυνος πράγματι πνευματικά να στομαχιάσουμε. Αλλά επανέρχομαι στο πρώτο, θα λέγαμε, πλάνο που αναφέρεται στην υγεία. Το θέμα της υγείας βέβαια είναι σημαντικότατο. Η σωματική υγεία εννοείται. Διότι συντελεί στον αγώνα μας
για την απόκτηση της αρετής. Άμα είσαι άρρωστος, πώς θα μπορέσεις να ανταποκριθείς όπως λέγεται εις τα πνευματικά σου καθήκοντα, πώς μπορείς να κάνεις την προσευχή σου, πώς μπορείς να κάνεις την νηστεία σου ή τις μετάνοιες σου, δεν μπορείς. Γιατί είσαι άρρωστος. Όπως υπάρχει, θέλει να μας πει το χωρίο, διαφοροποίηση των ανθρώπων, κάθε άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον, έτσι υπάρχει και διαφοροποίηση εις τον τρόπο που ο καθένας θα ζήσει. Έχει ο καθένας τον τρόπο του. Εκείνο που ταιριάζει σε αυτόν δεν ταιριάζει σε κάποιον άλλον. Ο κάθε άνθρωπος έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά της κράσεώς του. Ήδη ο Δαβίδ τον 10ο αιώνα π.Χ. παρατήρησε ότι η ζωή του ανθρώπου βρίσκεται στα 70 χρόνια. Και τι λέει, εάν δεν δυναστείες, 80 έτη. Εάν οι κράσεις του λέγει είναι γεροί, τότε φτάνει και στα 80 χρόνια. Ο Δαβίδ δεν έφτασε στα 80 χρόνια, είναι πολύ γνωστό αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ο κάθε άνθρωπος έχει την κράση του, έχει τη δομή του, έχει τον τρόπο με τον οποίο τρέφεται, τον τρόπο με τον οποίο κοιμάται. Πάνε πολλές φορές και βρίσκουν κάτι αιωνοβίους, σημερινούς αιωνοβίους, εννοείται κάπου στην Ασία, κάπου κτλ. Στην Αρμενία και δεν ξέρω πιο πέρα, πιο εδώ, πιο εκεί, στη Ρωσία, και ρωτούν πώς έζησες και έφτασες στα 120 χρόνια, στα 130 χρόνια. Αυτός βέβαια μπορεί να πει ότι εκάπνιζε. Τι σημαίνει τώρα, τι μέτρο είναι ότι μπορούμε να καπνίζουμε για να ζήσουμε πολλά χρόνια. Στην κράση του, ο τρόπος που έζησε, αυτό τέριαζε. Θέλει να πει εδώ το ρόσοφο σειρά, φρόντισε να βρεις τι ταιριάζει στην κράση σου για να μπορείς να ζήσεις. Σημειώνει, όλα δεν συμφέρουν στη διατήρηση της υγείας. Εκείνο που ένας τρώει, ο άλλος στομαχιάζει. Δεν συμφέρουν όλα. Βέβαια η επιλογή δεν θα είναι καρπός μιας λιχουδιάς, γιατί είσαι λιχούδης άνθρωπος και διαλέγεις εκείνο το οποίο λιχνός, το λι γράφεται με γιώτα, λιχνός άνθρωπος. Θα πει λιχούδης άνθρωπος, εκείνος ο οποίος διαλέγει τι του αρέσει. Ή θα λέγαμε έχεις μια ιδιοτροπία. Αλλά τι σου ταιριάζει πραγματικά εις την υγεία. Αυτά μας συμβουλεύουν τα δύο από τα χωρία του Ιερού Συναφέως. Και πηγαίνουμε στα επόμενα δύο χωρία, στο 29ο και το 30ο, πάντα του κεφαλαίου του 37ου. Μη απληστεύου εν πάση τρυφή και μη εκχυθείς επί εδεσμάτων, εν πολλής γαρ βρώμασιν έστε πόνος, και η απληστία εγγυεί έως χολέρα. Μένει δηλαδή, θα λέγαμε, στην πρώτη θέση, στο πρώτο πλάνο περί των τροφών. Λοιπόν, εδώ ο ιερός συντάκτης, αγαπητοί, μας είχαμε ευρύ λόγο για αυτό το θέμα στο 31ο κεφάλαιο. Όταν λέει βρεθείς σε ένα τραπέζι, πρόσεξε, μην ορμήσεις και αρχίζεις να τρως ανεξέλεκτα κλπ. Κλπ. Τίθεται δηλαδή το θαυμάσιο μέτρο σε όλα. Θα φας σε όλα, με μέτρο, θα σηκωθείς την ώρα που πρέπει να σηκωθείς, θα πιεις το κρασί που τυχόν παρατίθεται, δεν θα μεθύσεις. Θα φας το φαγητό εκείνο το οποίο παρατίθεται,
δεν θα δείξεις μια πλεονεξία κλπ. Παν μέτρων άριστον, αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τίθεται δηλαδή η θαυμαστή εγκράτεια, να γνωρίζεις πού θα σταματήσεις. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να μην παρασυρθείς από το ή τα πάθη σου. Λέγει ο σοφός Σειρά, φάγε ως άνθρωπος τα παρακείμενά σου και μη διαμασώ μη μισηθείς. Λέει στο 31ο κεφάλαιο που σας ανέφερα προηγουμένως. Φάγε, λέει, ως άνθρωπος, ως άνθρωπος. Εκείνα τα οποία σου παρέθεσαν στο τραπέζι και μη συνεχώς μασάς, μασάς, όπως θα το λέγαμε σαγίδα, ξέρω εγώ, είναι μη μισηθείς, για να μη μισηθείς. Δηλαδή, σε συγχαθεί ο άλλος. Θυμάμαι κάποτε μία κυρία στην Τζαμαρία του παλαιού Αγίου Αχιλίου. Θα μου πείτε από τότε το θυμόσαστε, είναι μερικά πράγματα που μένουν στη μνήμη. Να, γι' αυτό. Η οποία μιλούσε, δεν ξέρω πώς θα τα δω και της φεύγαν αυτά που έτρωγε και μου μιλούσε. Πω, πω, τι θυμάμαι ακόμα. Μακαρίτσα να την αναπαύσει ο Θεός. Αλλά αισθάνθηκα μία αηδία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι αυτό εδώ. Μη μισηθείς. Μη σε μισήσει ο άλλος. Όλοι οι πατέρες αναφέρονται στην αταξία του φαγητού, γιατί σε αυτό ενυπάρχει και η λεμαργία και η γαστριμαργία. Πρέπει να σας διαφοροποιήσω αυτά τα δύο. Η μεν λεμαργία αναφέρεται σε εκείνο που ικανοποιεί τον λαιμόν τη γεύση. Η δε γαστριμαργία αναφέρεται σε εκείνο που ικανοποιεί το χόρτασμα της κοιλιάς, του στομάχου. Υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο. Είναι αυτό το πάρα πολύ σύνηθες που λένε οι άνθρωποι, δεν θέλω πολύ φαΐ, αλλά θέλω να είναι πάρα πολύ καλό. Αυτός που το λέει έτσι είναι λέμαργος. Και όταν λέει δεν με ενδιαφέρει τόσο η γεύση, αρκεί να σταθώ ότι γέμισε το στομάχι μου. Αυτός είναι γαστρίμαργος. Γράφει ο Όσιος Κασιανός τα εξής. Είναι από τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, από εκεί το πήρα. Διαβάζω μετάφραση. Οι πατέρες μας δεν μας παρέδωσαν ένα τρόπο λήψεως των φαγητών, ούτε το ίδιο μέτρον για όλους, γιατί ακριβώς δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη ή την ίδια ηλικία ή ασθένεια, δηλαδή αδυναμία, ή την ίδια συνήθεια που αρμόζει στο σώμα τους. Ένα όμως σκοπό παρέδωσαν για όλους, το να αποφεύγουμε την πλεισμονή και να αποστρεφόμαστε την χορτασία της γαστρός. Μιλάμε δηλαδή, ουφ, πάω να σκάσω. Μη φτάναμε στο ουφ, πάω να σκάσω. Και όπως παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος και λέει ότι εκείνος που έφαγε πολύ δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στριφογυρίζει στο κρεβάτι του, στριφογυρίζει για να τον πιάσει ύπνος, αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ακόμη μας λέγουν οι πατέρες ότι αν σηκωθείς από το τραπέζι, ενώ δεν είσαι χορτάτος, δεν χόρτασες. Δηλαδή υπάρχει ακόμη μια γωνίτσα που μπορεί εκεί να γεμίσει το στομάχι σου. Αυτό μου έλεγε μια θεία μου. Ήμουν πολύ νύπιο. Και έλεγα χόρτασα, δεν θέλω άλλο. Να, να λέει, να έχω πιάνω εδώ στη γλίτσα σου, υπάρχει λέει μια γωνίτσα. Να βάλω μη κι άλλο. Πω, 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 πάσα μου ήταν. Τέλος πάντων, αυτό είναι, εάν σηκωθείς από το τραπέζι, αυτό λέγει είναι, και ακόμη θα μπορούσες να φας, αυτό είναι αρετή, μας λένε οι πατέρες. Αν έφαγες το επαρκές και εχόρτασες, αυτό δεν είναι αμαρτία. Θυμηθείτε τους πεντακισχυλίους. Έφαγον, λέγει, και εχορτάστησαν. Δεν σηκώθηκε κανείς νηστικός. Ο Κύριος δεν θα ήταν βεβαίως, προσέξτε, υπηρέτης της γαστριμαργίας, όπως δεν θα ήτανε και στην περίπτωση που ευλόγησε το νερό σε κρασί,
στο να φτάσουν να μεθύσουν. Είναι ο Χριστός υπηρέτης τέτοιων καταστάσεων? Άπαγε. Άπαγε. Σου τα δίνει άφθονα ο Θεός, αλλά εσύ φρόντισε να φας εκείνο το οποίο πρέπει να φας. Αν λοιπόν έφερες, χόρτασες, λες δόξα τω Θεώ. Και αυτό δεν είναι αμαρτία, φυσικά δεν είναι και αρετή. Απλώς δεν είναι αμαρτία. Αν φας κατά κόρον και υπέρ κόρον, αυτό είναι γαστριμαργία και αυτό είναι αμαρτία. Διαλέγει κανείς και παίρνει. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον 31ο, τον και τελευταίο στίχο του 37ου κεφαλαίου. Διαπληστία πολλοί ετελεύτησαν, ο δε προσέχων προσθήσει ζωή. Ελάτε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια εις αυτό το θέμα. Η απόδοση. Εξαιτίας της απληστίας και λεμαργίας των πολλοί πέθαναν. Εκείνος όμως που προσέχει θα παρατείνει τη ζωή του. Είναι αλήθεια, βεβαίως. Λέγεται ότι όσους σκοτώνει το μαχαιροπύρουνο, δηλαδή η πολυφαγία, δεν σκότωσαν οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που πέρασαν. Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό πράγμα είναι ότι δεν μπορούμε να παρατείνουμε τη ζωή μας εάν τρώμε πολύ. Μια σύγχρονη υγιεινή αντίληψη μας λέγει όσα έγραψε η Σοφία του Θεού πριν, θα λέγαμε, 2.500 χρόνια. Ναι, αυτά που εγγράφησα δηλαδή. Γιατί? Διότι αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια. Όποιο σύγχρονο εγχειρίδιο περί υγιεινής διαβάσετε, θα βρείτε τα ίδια λόγια και τις ίδιες θέσεις. Μη φτάνετε ποτέ στον χορτασμό των υπερβολικών. Αυτό που λέει ο Άγιος Κασιανός, φεύγειν την πλεισμονή. Να αποφεύγετε την πλεισμονή. Ο άνθρωπος ο οποίος τρώγει λιγότερο από όλο και από εκείνο που χρειάζεται, ζει πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να μην αναφέρω των μακαριστών θεολόγων, αδιάφορον πόσο έζησε, που πάντοτε ξεχώριζε ένα μέρος του πιάτου του και εκείνο δεν το έτρωγε. Αν του βάζατε μισό, πάλι να ξεχώριζε και ένα τμήμα δεν θα το έτρωγε. Πάντα το έκανε αυτό. Ο Άγιος Φλωρίνης, ο Αυγουστίνος, ξέρετε πόσο λιτά έτρωγε και τρώει. Γι' αυτό πέρασε τα 90 του χρόνια. Δεν είναι το πολύ φαΐ εκείνο το οποίο θα μας κρατήσει στη ζωή, όπως κοινώς θεωρείτε και πιστεύετε. Όχι, αγαπητοί. Αλλά θα τρώμε πάντοτε, ποτέ μη φθάνοντες εις την πλεισμονή, εις τον κόρο. Ας το προσέξουμε αυτό το σημείο. Και με αυτό το χωρίο, όπως ήδη σας προανήγγυλα, τελειώσαμε το 37ο κεφάλαιο. Πολλά πράγματα είχε να μας πει και τα χαρήκαμε, νομίζω. Και τώρα, με τη βοήθεια και το φωτισμό του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, εισερχόμεθα εις το 38ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό έχει 4 ενότητες που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως θα το δείτε. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται εις τους ιατρούς, τη θεραπεία που ασκούν και εις τους φαρμακοποιούς και τα φάρμακα που παρασκευάζουν. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται εις τον ασθενή. Ποια πρέπει να είναι η στάση του ασθενούς, τι πρέπει να κάνει όταν αρρωστήσει και πώς πρέπει να κινηθεί. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται εις τις ενέργειές μας έναντι των νεκρών. Ένας οικείος μας απέθανε
και πώς θα πενθήσουμε, πώς θα φροντίσουμε τον νεκρόν αυτόν και ούτω καθεξής. Και τέλος η τετάρτη ενότητα αναφέρεται εις την αξία της σοφίας στα χειρονακτικά έργα. Έφυγε ένα κεραμίδι. Μπορείς εσύ να το φτιάξεις αυτό το κεραμίδι? Πρέπει να πάρεις τον τεχνίτη να το φτιάξει. Μα τι σοφία χρειάζεται? Είναι η δεξιοτεχνία του ειδικού. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, μπορεί αυτό. Έτσι έχουμε αυτές τις τέσσερις ενότητες στο κεφάλαιο των 308. Ας προχωρήσουμε όμως. Το πρώτο χωρίο. Τίμα ιατρών. Προς τα σχρίας αυτού, τιμές αυτού και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος. Δηλαδή, τίμα των ιατρών, γιατί τον έχεις ανάγκη. Τίμα των ιατρών με τιμές που του αρμόζουν, γιατί ο Κύριος τον έκαμε και αυτόν. Είναι πάρα πολύ ωραίο χωρίο και πολύ γεμάτο, όπως θα δούμε αυτά τα χωρία που αναφέρονται εις τον ιατρό, εις την ιατρική, εις τον φαρμακοποιό, εις τα φάρμακα κλπ. Βέβαια, όλους τους ανθρώπους οφείλουμε να τιμάμε, εξεχόντως όμως κάποιους που μας είναι χρήσιμοι. Τον παλιό μου δάσκαλο θα τον τιμήσω ιδιαίτερα. Και τον ιατρό θα τον τιμήσω ιδιαίτερα. Σ' όλους μπορώ να πω την καλημέρα μου, αλλά βλέπετε όμως, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιον λόγο που πρέπει να τιμηθούν περισσότερο. Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω, εδώ ασφαλώς είναι πολύ συνταξιούχοι, εκπαιδευτικοί και βρίσκεται ασφαλώς στον δρόμο παλιούς σας μαθητάς και τα λοιπά. Για πέστε μου, πώς σας μιλούν? Πώς σας μιλούν? Σας σέβονται? Θα μου πείτε, άλλοι ναι και άλλοι όχι. Η ιατρική τέχνη πάντοτε ετοιμάτω, πάντοτε, εφόσον από όλες τις άλλες τέχνες και επιστήμες αυτή είναι πλησιέστερα εις τον άνθρωπο, διότι αφορά πλέον στην υγεία του και βέβαια ενδιαφέρει περισσότερο. Τιμώντας όμως την ιατρική, φυσικά τιμάμε και τον ιατρό. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε. Το έχω πει πολλές φορές εγώ σε ιατρούς. Πολλές φορές. Μπορεί τώρα περνώντας να με χαιρετήσετε και να μου πει κάποιος, είμαι ιατρός. Α, θα του δείξω τη χαρά μου. Ξέρετε, θα του πω ότι ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού και μάλιστα, αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, από προσώπου Ιησού Χριστού. Ο Θεός είναι ο ιατρός που θα τονιστεί πιο κάτω αυτό, αλλά ο ιατρός όντως είναι από προσώπου Θεού. Δηλαδή, ο Θεός στέλνει τον ιατρό. Γι' αυτό λέει ο Θεός έκτισε αυτόν, τον δημιούργησε, για τις δικές σου ανάγκες. Συνεπώς, ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, εγκήρυτε στο λαό, διαβάστε καθόλου τον μήκος της Καινής Διαθήκης, και τι έκανε? Και θεράπευε τον λαό. Εγκήρυτε και θεράπευε. Το ίδιο έκαναν και οι μαθητές του, όταν τους έστειλε ένα δύο, 70 μαθητάς, είναι εκ του Εβραίους κύκλου, 12 και 70, τους είπε, θα κηρύσετε την Βασιλεία του Θεού, θα αναστήνετε νεκρούς, θα θεραπεύετε τους αρρώστους κλπ. Για τον Κύριον Ιησούν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, σε μια του ομιλία είναι στις πράξεις, στο 10ο κεφάλαιο, ως ο οποίος Ιησούς Χριστός διήλθε, ευεργετών και ιόμενος πάντας. Πέρασε τη ζωή του εδώ στη γη ευεργετώντας, ναι, και με το λόγο του και με τις θεραπείες που έκανε, και ιόμενος θεραπεύοντας όλους.
Και ο ψαλμοδός μας λέγει κατά προφητικών τρόπων, απέστειλεν, είναι στον 106ο ψαλμό, απέστειλε τον λόγον αυτού. Τώρα, επειδή ο λόγος είναι ο Υιός του Θεού και λόγος λέγεται και αυτό το οποίο λέμε και είναι συσκιασμένο, αλλά κατανοείται μόνο με την Καινή Διαθήκη, απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Έστειλε, λέει, το λόγο του και θεράπευσε. Ακούσατε ποτέ την έκφραση ότι κάποιος στέλνει το λόγο του, ένας γιατρός, ας πούμε, να στείλει το λόγο του για να θεραπεύσει? Εδώ λοιπόν υποκρύπτεται, σας είπα, το πρόσωπον λόγος. Και δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα, είναι ο Υιός και λόγος του Θεού, τον οποίον αποστέλει ο Πατήρ και ιάσατο, λέει, εθεράπευσαν αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Η διαφθορά είναι κάθε τι που τρώει τη ζωή μας. Ακούστε, που καταναλύσκει, τρώει τη ζωή μας. Τι σημαίνει ίασις? Τι σημαίνει ίασις? Αποκατάστασης της προτέρας υγείας. Αυτό που ήμουνα πρώτα, να ξαναγυρίσω σε αυτό. Η ασθένεια είναι κάτι παραπάνω από την παρουσία ενός μικροβίου, αγαπητοί μου. Κάποτε το διακήρυξε αυτό ένα ιατρικό συνέδριο στο Μπόσι της Ελβετίας. Δηλαδή, το να έχουμε μια αρρώστια δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχουμε περί παρουσία ενός μικροβίου. Το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Όταν στον καιρό το είχα διαβάσει αυτό, μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Είναι πάρα πολύ πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας αρρωστήσουν χωρίς να υπάρχει παρουσία μικροβίου. Και μάλιστα το λέμε και στη ζωή μας, αυτός ο άνθρωπος με αρρώστησε, λέμε. Αυτή η κατάσταση με αρρώστησε, λέμε. Δεν σημαίνει εδώ παρουσία ενός μικροβίου. Έτσι λοιπόν, η ασθένεια είναι κάτι παραπάνω από την παρουσία ενός μικροβίου. Το επαναλαμβάνω για να σας τυπωθεί. Είναι μία δυσαρμονία της φύσεως. Κάποτε, όχι σπάνια, είναι μία δυσαρμονία των δυνάμεων της υπάρξεώς μας. Της ψυχής μας, καθε αυτήν, να υπάρχει μία αντίδραση ανάμεσα στη νόηση, στη βούληση και στο συναίσθημα. Άλλο να θέλει η καρδία μου και άλλο να θέλει ο νους μου. Και όταν έχω αντιθέσεις σε αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής, αυτές οι αντιδράσεις με οδηγούν σε κάποια αρρώστια, χωρίς να υπάρχει παρουσία μικροβίου. Ή ακόμη η ψυχή με το σώμα. Βεβαίως αυτό όλοι το ξέρουμε και πολλές φορές λέμε, από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Όταν δεν λέει, το φαινόμενο είναι εσωτερικό, μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι όμως, δηλαδή, μια δυσαρμονία των στοιχείων της υπάρξεώς μου, αλλά είναι και μια διαταραγμένη σχέση απέναντι ανθρώπου και Θεού. Μην ξεχνάτε αυτό το σημείο. Όταν είναι ένας παραβάτης των εντολών του Θεού, κάποια μέρα θα αρρωστήσει. Γιατί αυτή η δυσαρμονία δεν θα του βγει σε καλό. Κάπου διάβαζα, σήμερα το διάβαζα, το 1/3, λέει, των ανθρώπων της γης είναι άθεοι. Είτε είσαι χριστιανός, είτε είσαι βουδιστής, είτε δεν ξέρω τι μπορεί να είσαι, το 1/3 είναι άθεοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Θυμάμαι, μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο φιλόλογος, ο μακαριστός Ευστράτιος Καλαντζής, δεν μπορώ να μην πω το όνομά του, είμαι απέναντί του κατάχρεος.
Τα μάθαμε πέντε πράγματα, τα μάθαμε κυρίως από αυτό το καθηγητή. Είναι προτιμότερο, λέει, να πιστεύεις σε κάτι το ψεύτικο παρά σε τίποτα. Και πράγματι, η Αθήνα μεγαλούργησε όταν πίστευε στην Αθηνά και έφτιαξε τον Παρθενώνα. Όταν γύριζαν όμως οι σοφιστές, τότε στην εποχή του Σοκράτους, οι σοφιστές που γύριζαν από πόλη σε πόλη, επληρώνονται οι άνθρωποι. Ήτανε ρητοροδιδάσκαλοι κλπ. Κλπ. Αυτοί εγκήρυταν αθεία. Και επήλθε σιγά σιγά, επήλθε παρακμή στην Ελλάδα. Όταν έφτασαν στα μισά του δευτέρου αιώνος π.Χ. Η Αθήνα, η Ελλάδα ήταν ήδη καταφαγωμένη από τη διδασκαλία της αθείας των σοφιστών. Και ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέλαβαν την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα να τα μελετούμε, αγαπητοί μου. Είναι κακό πράγμα η αθεία. Πολύ κακό πράγμα. Πόσο περισσότερο δε, εάν έχεις γνωρίσει τον αληθινό Θεό και τον έχεις εγκαταλείψει και έχεις περιέλθει εις την αθεία. Αν μου πείτε, εγώ δεν έχω καμία διαφορά ούτε με τον Θεό, ούτε με τον εαυτό μου, ούτε με τον πλησίον μου, πώς μπορώ να αρρωσταίνω, θα σας έλεγα, δεν είναι μόνο κάτι που προσωπικά το έχω ζήσει, αλλά είναι και το όλο κλίμα της ανθρωπότητας που ζει. Σε τι κλίμα ζούμε σήμερα, επί παραδείγματι? Ζούμε σε ένα υγιές κλίμα? Αν βρεθώ να το μεταφέρω αυτό σωματικά, σε ένα μολυσμένο περιβάλλον, εκεί δεν αρρωστήσω? Έτσι και εδώ, το περιβάλλον της ανθρωπότητας σήμερα, της κοινωνίας μας, είναι μολυσμένο. Μολυσμένο από τις ιδέες και όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι κολλάει. Πάντοτε κάτι κολλάει σε μένα από εκείνα που βλέπω και ακούω, και έτσι ζούμε την ασθένειά μας πολλές φορές χωρίς να έχουμε προσωπικά αμαρτήσει. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μέσα στην κοιλάδα των πλαθμών, που είναι η παρούσα ζωή, δηλαδή η κοιλάδα του κλάματος, έδωσε ο Θεός την ιατρική του τέχνη για να απαλύνεται η ζωή του ανθρώπου. Πτώσεις και ασθένεια συνυπάρχουν παράλληλα στον άνθρωπο. Πτώσεις και ασθένεια. Πέφτει ο άνθρωπος, αρρωσταίνει ο άνθρωπος. Με αφετηρία τους πρωτοπλάστους. Βέβαια, κάθε επιστήμονα άνθρωπο οφείλουμε να τιμάμε, αλλά επιπλέον οφείλουμε να τιμάμε τους ιατρούς, των ιατρών, για τον κόπο που κατέβαλε για να σπουδάσει αυτή τη μακρόχρονη και δύσκολη επιστήμη του. Αν κάποιο παιδί μου πει, αγόρι ή κορίτσι, θα σπουδάσω ιατρική, πω παιδάκι μου, λέω, υπολόγισες πόσο μήκος έχει αυτή η επιστήμη? Δεν τελειώνει. Βέβαια, κάθε επιστήμη δεν τελειώνει. Και χρειάζεται πάντοτε μια διαρκή σπουδή και ενημέρωση. Θυμάμαι μια μακαρίτσα προϊσταμένη νοσοκόμος, δραστήριος, έλεγε, εάν ο γιατρός κάθε μέρα δεν διαβάζει μία ώρα τουλάχιστον, δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος σε ό,τι γίνεται στον κόσμο αυτόν. Αν λογαριάσετε ότι πάρα πολλοί ιατροί δεν διαβάζουν και μένουν πίσω. Δεν είναι επίπονη αυτή η περίπτωση? Γι' αυτό λέγω, παιδάκι μου, ξέρεις πόσα χρόνια έχει ιατρική? Καλά, δεν σε εμποδίζω, να σε βοηθήσει ο Θεός, μόνο να ξέρεις ότι θα κοπιάσεις πολύ. Και έτσι είναι. Ένας τέτοιος άνθρωπος που θα κοπιάσει χάρη των άλλων ανθρώπων, χάρη ημών, που θα σταθεί ο γιατρός μας, δεν πρέπει αυτόν ιδιαίτερος να το τιμήσουμε? Καταλάβατε, μένω στο χωρίο που λέει τίμα ιατρών, να τιμάς τον ιατρό. Αλλά και ο ιατρός θα πρέπει
να μην φτάσει ποτέ στην εκμετάλλευση του ασθενούς. Αν μου πείτε, α, τώρα μάλιστα, θα σας πω παρά τα αυτά, είναι δυστύχημα. Θα πρέπει ακόμη να λυπάτε τον ασθενή ο ιατρός, να μην τον βλέπει σαν ξένο πράγμα, ξένο πρόσωπο, που δεν είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου. Όχι, να τον λυπάτε. Τον κάθε ασθενή πρέπει ο ιατρός να λυπάτε και να δείχνει ακόμη και την ευσπλαχνία του με κάθε τρόπο. Οι σχέσεις ιατρού και ασθενούς περικλεί ολόκληρη, αγαπητοί μου, δεοντολογία. Ολόκληρη δεοντολογία. Το τι πρέπει δηλαδή να γίνει. Και θα λέγαμε πρώτος που έγραψε αυτήν την ιατρική δεοντολογία, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο παροιμήν Ιπποκράτης, ο Έλληνας, τον 5ο αιώνα π.Χ., ο οποίος είναι και ο πατήρ της ιατρικής, όπως λέγεται. Δεν ξέρω αν ξέρετε, επειδή ήμασταν στη Θεσσαλία, βέβαια δεν ήταν Θεσσαλός ο Ιπποκράτης, ήταν από την Κο, Δωδεκάνησα, αλλά απέθανε εδώ στη Θεσσαλία και εντοπίζεται ο τάφος του κάπου σε ένα τρίγωνο λαρίσης, δέντρων, το χωριό Δέντρα και λοιπά, κάπου εκεί. Δεν έχει βρεθεί. Νομίζω ότι αν κάποτε βρεθεί, εννοείται αρχαιολογικά, βρεθεί ο τάφος του, θα γίνει παγκόσμιο προσκύνημα και του αξίζει. Θα σπουδαίος ο Ιπποκράτης. Έχω τα άπαντά του. Ναι, στη βιβλιοθήκη της Μονής έχουμε τα άπαντα του Ιπποκράτους. Αναφέρεται σε κάποια περίπτωση, μάλιστα, ασθενούς, εδώ κάπου στο στόμιο, άλλη ονομασία βεβαίως, δεν έχει στόμιο, τέλειπα, και λέει μάλιστα, λέει ότι είχε αυτό και αυτό, ο ασθενής απέθανε. Γράφει μια τέτοια έτσι περιγραφή. Μάλιστα, γι' αυτό έχει ο τάφος του Ιπποκράτους, λέει τάφος, εικονικός τώρα είναι εκεί, ξέρετε, έξω από τη Λάρισα κλπ. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή κάποτε όντως να βρεθεί. Έγραψε λοιπόν μία δεοντολογία. Επί παραδείγμα τι λέει στον ιατρόν όλων των αιών και όλων των εποχών: μην δώσεις φάρμακο σε γυναίκα να κάνει έκτρωση. Σήμερα δίνουν, παρακαλώ, φάρμακο για να κάνει η γυναίκα έκτρωση. Είναι εναντίον της δεοντολογίας. Ναι, σπουδαία πράγματα. Αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο Ιπποκράτης, θα μείνετε έκπληκτοι. Τόσο πολύ, ώστε θα σας πω τούτο. Ο όρκος του Ιπποκράτους ετίθεται μέσα σε ένα πλαίσιο σταυρού, κατά τους Βυζαντινούς τώρα χρόνους, σε ένα πλαίσιο σταυρού, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί μέσα έγραφαν τον όρκο του Ιπποκράτους. Μέσα στο σταυρό. Πόσο συγγένεια δηλαδή με την ηθική του Ευαγγελίου. Είναι εκείνο που σας είπα, έχουμε των σπερματικών λόγων. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην τιμήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά.